Κύριε Υπαρχηγή, κυρίες και κύριοι, σπέβδω να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και τεράστια την ευθύνη για αυτό που μου ανετέθη από τον Πρωθυπουργό, από την κυβέρνηση. Συγκίνηση για τον λόγο ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι επιτελείτε όλοι σας, άνδρες και γυναίκες. Συγκίνηση γιατί ξέρω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι προτάσουν το εθνικό, το δημόσιο συμφέρον και ακολουθούν όλα τα άλλα. Παρακολουθώ συστηματικά και επίμονα την μέχρι τώρα εξέλιξη της λειτουργίας του Υπουργείου και συνολικότερα των ενόπλων μας δυνάμεων και οφείλω να καταγράψω την αξιολόγηση και την παραδοχή μου. Είναι σημαντικό το έργο που έχει επιτελεί και που επιτελείται μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες, αντίξωες συνθήκες, με κυρίαρχη την αντίξωότητα των οικονομικών ζητημάτων της πατρίδας μας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτό το Υπουργείο, εσείς, όλοι εσείς, συναρθρώσατε την δράση σας και την λειτουργία σας με αυτό το οποίο η ελληνική κοινωνία για πρώτη φορά καταγράφει. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις συναρθρωμένες με την κοινωνία είναι μαζί με την κοινωνία, είναι μαζί με τους ανθρώπους και δεν θα κάνω αναφορά στα ειδικότερα ζητήματα τα οποία ετέθησαν και από τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και από τον αγαπητό και πλέον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Βίτσα. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι θέλω να είμαι άξιος συνεχιστής ενός άξιου έργου το οποίο έχει επιτελεστεί από τον παρόντα και απερχόμενο για να μεταβεί σε ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό και δύσκολο Υπουργείο, τον κύριο Βίτσα. Και θέλω, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας, να σας διαβεβαιώσω ότι την συνεργασία που έχετε επιτύχει διεκδικώ να επιτύχω και εγώ. Και έχω την βεβαιότητα ότι η συνεργασία θα είναι εκείνη που θα αναδείξει και το δικό μου έργο και κυρίως το δικό σας έργο. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κουβέλη. Να σας ενημερώσουμε κλείνοντας το ρεπορτάζ από τις παραδόσεις παραλαβές στα Υπουργεία.